Έχετε δει ποτέ εγχείρηση εγκεφάλου? Οπότε, σήμερα αυτό θα κάνουμε. Εγχείρηση στο μυαλό σας. Θα σας εξηγήσω τα στάδια όταν κάποιος επεμβαίνει στο μυαλό με πρόθεση θεραπείας, ποια είναι. Αυτό το λέω γιατί σιγά σιγά θα αρχίσει η ενέργεια να δυναμώνει, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά εάν δεν υπάρχει πολλή ενέργεια. Από την ώρα που έχουμε μάθει και ζούμε με σχήματα τα οποία έχουμε αποθηκεύσει στο μυαλό μας, όταν κάποιος μπαίνει μέσα και τα αφαιρεί, με τη συνένεση του αλουνού βέβαια, μετά θα αισθάνεσαι λίγο σαν να είσαι στο κενό. Οπότε σας δίνω λίγο τις παρενέργειες για να μπορείτε λιγάκι να το δουλέψετε τις επόμενες μέρες. Δεν ξέρεις που πατάς και που βρίσκεσαι. Οπότε ή εμπιστεύεσαι λίγο την ενέργεια και αφαιρούμε πράγματα τα οποία κουβαλάμε στο μυαλό μας, ή τα κρατάς σφιχτά και δεν μπορείς να τα παίξεις κανένας. Να ξέρετε, κανένας δεν μπορεί ποτέ να σας κάνει κάτι εάν εσείς δεν συνενέσετε. Δεν γίνεται. Αυτά τα οποία ακούτε ότι κάποιος μπορεί να σας πειράξει είναι μόνο αν τυχόν σας φοβήσει. Μόνο με το φόβο μπορεί να σας κάνει κάποιο ζημιά. Αλλά αυτό έτσι και έως το ζούμε. Οπότε, πάμε να δουλέψουμε το πιο ευαίσθητο κομμάτι του εγκεφάλου μας. Ξεκινάμε λοιπόν. Για ένα λεπτό θα σκεφτείτε τη μέχρι τώρα ζωή σας και θα απαντήσετε στο ερώτημα σε ένα λεπτό τι προσπαθώ να αποδείξω 40 χρόνια. 30, 25, 45, 50, 60, 65, δεν με ενδιαφέρει. Τι προσπαθώ να αποδείξω όσα χρόνια ζω στη γη. Αφήστε να έρχονται οι απαντήσεις από μόνες τους. Σαράντα χρόνια προσπαθώ να αποδείξω ότι. Τριάντα χρόνια προσπαθώ να αποδείξω ότι. Πενήντα χρόνια προσπαθώ να αποδείξω ότι. Και ό,τι σας έρθει. Ό,τι σας είδε το κρατάτε. Προσπαθώ να αποδείξω ότι. Το κρατάτε και είναι δικό σας. Δεύτερη ερώτηση στην οποία θα απαντήσετε. Περιμένω από κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους να εισπράξω ότι. Θα ήθελα κάποιος από τον περίγυρό μου να μου αναγνωρίσει ότι ή να μου δώσει ότι. Θα ήθελα να μου δώσεις ό,τι έρθει. Θα ήθελα να αναγνωρίσεις ό,τι έρθει.
Το κρατάτε στα χέρια σας. Τελευταίο. Ανθρώπους για τους οποίους λυπάστε πάρα πολύ. Λυπάμαι για τον. Λυπάμαι που εσύ, λυπάμαι για σένα αν θα... Θα ήθελα και εσύ. Ποιοι είναι αυτοί για τους οποίους λυπάστε. Τρεις καρέκλες, μια ιστορία ζωής. Ένα τρίγωνο, ένα δέλτα, τρεις καρέκλες, αποδείξεις, προσδοκίες και λύπηση. Οπότε, όταν γεννηθήκατε, ήσασταν στο κέντρο ακριβώς. Ακριβώς στο κέντρο. Αυτή η ενέργεια που είχατε ήταν πάρα πολύ πολύτιμη. Πολύ σημαντική. Αυτή η ενέργεια θα έπρεπε, κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, να τη χρησιμοποιήσετε για να ανθίσετε. Για να μπορέσετε να γίνετε ψηλά δέντρα και να βγάλετε τους καρπούς σας. Ο μόνος τρόπος που το κακό μπορεί να σας πάρει την ενέργεια για να μην τη χρησιμοποιήσετε για εσάς, είναι να σας βάζει συνέχεια να κάθεστε σε μία από τις τρεις καρέκλες. Να βάζετε τον εαυτό σας από το πρωί που σηκώνεστε καθημερινά, χωρίς να το καταλαβαίνετε, και να προσπαθείτε να ποτίσετε μία-μία την καρέκλα. Η πρώτη καρέκλα έχει να κάνει σχέση με την αμφισβήτηση του εαυτού. Εάν μπορέσω και δημιουργήσω μέσα στο μυαλό σου αμφισβήτηση του ποιος είσαι, τότε κάθε πρωί που θα ξυπνάς, θα πρέπει να πας να το αποδείξεις. Άρα στην πρώτη καρέκλα έχουμε ένα νεφέλωμα, το οποίο έχει δημιουργηθεί μες στο νου μας, δεν έχουμε την πραγματική εικόνα του εαυτού μας, μέσα από το καθρέφτισμα που μεγαλώσαμε, και κάποιος μας αφαίρεσε την πραγματικότητά μας. Αυτό στα βιβλία θα το μεταφράσει το κακό ότι υποχρεωτικά είσαι άξιος, αξίζεις, κάποιος δεν καθρέφτησε την ομορφιά σου, την εξυπνάδα σου, δεν είναι πάντα έτσι. Υπάρχουν δύο άκρα. Ένα στίχος δεξιά και ένα στίχος αριστερά. Ας πούμε τα δύο άκρα. Δεξιά είναι το φως, αριστερά είναι το σκοτάδι. Ανάλογα με το πού τοποθετείται η ψυχή σου την ώρα που έρχεται σε αυτόν τον πλανήτη, έχεις και την αντίστοιχη εικόνα. Δηλαδή, αν έρχεσαι από το πάρα πολύ βαθύ σκοτάδι, τότε εάν σε βγάλω φωτογραφία, δεν είναι πολύ ευχάριστη. Εάν έρχεσαι από το πολύ φως, τότε θα πρέπει κάποιος αντίστοιχου φωτός να μπορεί να σε καθρεφτήσει. Ούτε αυτό είναι πάρα πολύ σύνηθες.
Έτσι, σε αυτό το χάρακα που κινούμαστε, εάν είσαι γαλαρία σκοτάδι, τότε πολύ δύσκολα κάποιος θα μπορέσει να σου καθρεφτήσει την πραγματική σου εικόνα. Άρα την αρνείσαι. Αρνούμε το σκοτεινό μου κομμάτι και προσπαθώ να αποδείξω κάθε μέρα ότι είμαι καλός. Εάν τυχόν έρχομαι από το φως και είμαι καλός, αλλά δεν καθρεφτίστηκε αυτό στα μάτια των γονιών μου, τότε πάλι την ίδια προσπάθεια θα κάνω να αποδείξω ότι είμαι φως. Διαφορετικές προθέσεις. Ο ένας θέλει να πάει στη θέση του, ο άλλος θέλει να αποφύγει τη θέση του. Όχι, δεν είμαστε όλοι από το φως. Το 99,9% κινείται μέσα αυτόν τον άξονα. Περισσότερο ή λιγότερο φως. Ανάλογα βέβαια που κινείσαι, έχεις και τις διαβαθμίσεις σου. Αυτό σημαίνει ανθρωπότητα. Ξεκινάω από τη βαθιά κόλαση και έχω τη δυνατότητα να φτάσω στο πολύ φως. Ενδιάμεσα έχω μια διαδρομή. Ανάλογα με το πόσο, τι πορεία έχω κάνει σε προηγούμενες ζωές και τι επιλογές έχω, θα μπω πάνω στο χάρακα σε μια συγκεκριμένη θέση. Αριστερά μου είναι το σκοτάδι που δεν θέλω να δω, δεξιά μου είναι το φως που έχω αρνηθεί. Και ανάλογα θα καθίσετε πάνω στο χάρακα. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη καρέκλα ξεκινάω ένα αγώνα αποδείξεων. Εάν αισθάνομαι πάρα πολύ βαθιά μέσα μου ότι έχω κάτι σκοτεινό, το αρνούμε και προσπαθώ να αποδείξω ότι είμαι φωτεινός. Γι' αυτό και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ, μα πάρα πολύ μένος να αποδείξουν ότι είναι φωτεινοί, κατά βάθος είναι σκοτεινοί. Αυτός δηλαδή που ξεκινάει με ένα τρομερό, και πώς εκφράζεται αυτή η απόδειξη. Αυτή η απόδειξη εκφράζεται με το να κυνηγάς θεωρητικά κάποιους άλλους για να μπορέσεις να πολεμάς και να εγκαθιδρύεις το φως. Αυτό το μένος δηλαδή του να αποδείξεις ότι είσαι φως, κυνηγώντας κάποιους άλλους, απλά κρύβει το δικό σου σκοτάδι. Γι' αυτό αν έρχεσαι από το πάρα πολύ βαθύ σκοτάδι, όταν πολεμάς να αποδείξεις, συνήθως οι αποδείξεις σε ενδιαφέρει πάρα πολύ να επιβάλλεις λιγάκι στο μυαλό των άλλων ότι είσαι πάρα πολύ καλός. Έχει μια βία. Αν έρχεσαι από το φως και αισθάνεσαι ότι θα ήθελα να μου αναγνωριστεί η αξία μου, η ομορφιά μου, τέτοιου τύπου ποιότητες, έτσι, γιατί τις αισθάνομαι μέσα μου αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί, τότε δεν πολεμάς, υπηρετείς τον άλλον. Προσπαθείς να το εκμεύσεις δηλαδή. Θα ήθελα να πεις πόσο όμορφος είμαι και δεν έχει πόλεμο, έχει εκμεύση. Αυτός που έρχεται από εκεί φοβάται πάρα πολύ αλλά δεν το νιώθει. Αυτός που έρχεται από εκεί είναι πολύ ένοχος αλλά δεν το νιώθει. Έτσι κάθε πρωί θα σηκώνεται κάποιος με το σκεπτικό να αποδείξει μία ποιότητα που ή την έχει και την έχει χάσει ή θα ήθελε να την έχει. Αλλά δεν την έχει καλλιεργήσει ποτέ του. Ή θα ήθελες να είσαι φωτεινός ή θα ήθελες να ανακαλύψεις ότι είσαι φωτεινός. Ξεκινάμε λοιπόν κάθε πρωί και μπαίνουμε σε ένα παιχνίδι αποδείξεων. Όλη η κίνηση, όλη η ενέργεια θα πάει σε πράξεις. Άρα καταναλώνεται η ψυχική ενέργεια σε πράξεις, σε κίνηση. Πρέπει να κάνω κάτι. Ο πρώτος από αριστερά πρέπει να κάνει για να μην κοιταχτεί στον καθρέφτη. Συνεχώς δηλαδή καθημερινά θα κάνω πράξεις για να αποδείξουν ότι αυτό που υποψιάζεται δεν πρέπει να το δει, ενώ ο άλλος από εκεί θα πρέπει να κάνει πράξεις που έχουν στην ουσία λόγο σε κάποιον άλλον για να μπορέσει να πάρει, αν είναι δυνατόν, μία απόδειξη από μία κίνηση, από ένα λόγο.
Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτός που έρχεται από το φόβο δεν νιώθει το φόβο πολύ. Αν είσαι άνθρωπος και είσαι μέσα στη σκάλα εδώ πέρα, και φοβάσαι και νιώθεις ενοχές. Είναι ένα παιχνίδι. Αν είσαι από το πολύ βαθύ σκοτάδι, αρνείσαι να φοβηθείς. Είναι πολύ τρομακτικό να ζεις μες στο σκοτάδι. Οπότε αυτού του τύπου τα άτομα συνήθως φαίνονται ότι δεν φοβούνται τίποτα. Έτσι, αν θα σας έλεγα ότι αν είσαστε από το φως, ένα είναι το κριτήριο, αν φοβάστε. Αν είσαστε από το σκοτάδι, ένα είναι το φως, δεν φοβάστε τίποτα. Θα εξηγήσω λιγάκι πώς δουλεύει ο φόβος λιγάκι σε αυτή τη σκάλα για να μπορείτε να την καταλάβετε. Αν είμαι στη μέση ακριβώς, λίγο φοβάμαι και λίγο νιώθω ένοχος, έχω να δουλέψω. Λίγο το φόβο μου και λίγο την ενοχή μου. Okay. Όσο πηγαίνω προς τα αριστερά, δηλαδή προς το σκοτεινό κομμάτι, ο φόβος μεγαλώνει. Είναι πάρα πολύ τρομακτικό να ζει συνέχεια σε ένα καθεστώς φόβου. Οπότε, εκείνη τη στιγμή, έρχεται η στιγμή που κάνεις ένα συμβόλαιο. Λες, εγώ θέλω να σταματήσω να φοβάμαι. Δεν θέλω να το νιώθω πια, γιατί είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Okay, θα εμφανιστεί ο βασιλιάς της κόλλας και θα σου πει, έλα μαζί μου να φοβίζουμε τους άλλους και να χαιρόμαστε που φοβούνται οι άλλοι και όχι εσύ. Εσύ θα σταματήσεις να φοβάσεις. Θα μου κάνεις το φόβο δηλαδή στην ουσία σαδισμό. Okay, το υπογράφεις. Οπότε βγαίνεις έξω, λες, δεν φοβάμαι τίποτα και ως διαμαγείας όλοι οι άλλοι σε φοβούνται. Φαίνεται σαν ο φόβος να έχει παγώσει, να μην υπάρχει καθόλου κίνηση μέσα. Εμφανίζεται μια τεράστια θεωρητικά δύναμη. Και από πού αντλείται όλο αυτό? Αντλείται από το γεγονός ότι όλοι γύρω σου φοβούνται. Αν αυτά τα άτομα τα ρωτήσετε, για να καταλάβετε το βαθύ σκοτάδι, θα ρωτήσετε το περιβάλλον. Φοβάσαι ποιον? Αυτόν. Φοβάσαι ποιον? Αυτόν. Όλοι στο περιβάλλον το φοβούνται. Εκείνο αν το ρωτήσω, όμως σου πει δεν φοβάμαι. Άρα έφυγε από το όριο του ότι είμαι άνθρωπος και αρχίζω πλέον και πηγαίνω στο βαθύ σκοτάδι. Τότε βέβαια για να μπορέσω να επιβιώσω, θα πρέπει για να παίρνω φως και ενέργεια να φοβήσω τους άλλους. Έτσι κάνω ένα συμβόλαιο. Εγώ είμαι ο δυνατός, είμαι ο αγέροχος. Πάντοτε το κριτήριο για μένα είναι κάθε φορά που πάω να μπω σε περισσότερο φως είναι αν φοβάμαι. Okay, σε καλό δρόμο. Όταν φοβάμαι, είμαι σε καλό δρόμο. Εάν αισθάνομαι το φόβο, είμαι σε καλό δρόμο. Γι' αυτό και όταν ο φόβος γίνεται πάρα πολύ και παγώνεις, πλέον ακινητοποιείσαι και θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρεις ενέργεια από τους γύρω. Τώρα, αν έρχεσαι από εδώ, κάποια φωτεινά σου κομμάτια, είτε λέγεται ομορφιά, είτε λέγεται δύναμη, είτε λέγεται αξιοσύνη, είτε λέγεται χαρά, δεν καθρεφτιστήκανε μέσα στο σύστημα που μεγάλωσες. Οπότε εσύ θα ήθελες αυτά να τα πάρεις πίσω. Ο μόνος τρόπος να τα πάρεις είναι να υπάρχει μια απόδειξη της ομορφιάς μου, να υπάρχει μια απόδειξη της αξίας μου, να υπάρχει μια απόδειξη της καλοσύνης μου, να υπάρχει μια απόδειξη ότι αγαπάω. Χρειάζομαι μια απόδειξη. Οπότε, επειδή την απέλεσα όταν ήμουν μικρό παιδί, δηλαδή ο μπαμπάς, σας προθέσουμε, δεν ήξερε πώς να αγαπάει, και όταν του δίνω εγώ την αγάπη, αυτός μου την πέταγε. Οπότε, εγώ έχασα την αγάπη μου. Οπότε, τώρα, έχω μια αμφιβολία στο ότι αγαπάω, παύλα είμαι καλός, παύλα είμαι αληθινός. Οπότε θα ξεκινήσω κάθε πρωί να βρίσκω δύο μάτια
και να προσπαθώ να εκμεύσω πάλι την αγάπη ή την αλήθεια ή την αξιοσύνη, να την πάρω πάλι πίσω. Οπότε θα βγω έξω. Δεν μπορώ να πω κατευθείαν είμαι όμορφος, θα πρέπει να πάρω μια απόδειξη της ομορφιάς μου. Δεν μπορώ να πω κατευθείαν ότι είμαι άξιος, πρέπει να πάρω μια απόδειξη της αξίας μου. Οπότε πρέπει να κάνω κάτι. Πρέπει να κάνω πράξεις, πρέπει να αρχίσω να κινούμαι. Γι' αυτό και το κακό πάντοτε, την αξιοσύνη, την έχει συνδέσει με πράξεις. Το φωτεινό κομμάτι το έχει συνδέσει με πράξεις. Και το οξύμορο είναι ότι όσο πιο φωτεινός είσαι, τόσο λιγότερες πράξεις κάνεις. Εάν όμως εγώ σου συνδέσω το ότι το έχεις φως, θα πρέπει και να το αποδεικνύεις, τότε αυτόματα θα σε μια κίνηση καθημερινά, σηκώνεσαι το πρωί και λες, πάμε να αποδείξουμε δηλαδή ότι είμαστε άξιοι, πάμε να αποδείξουμε ότι είμαστε όμορφοι, πάμε να αποδείξουμε ότι είμαστε καλοί. Οπότε όλη η ενέργεια πηγαίνει σε ένα οριζόντιο επίπεδο της απόδειξης. Και βέβαια, επειδή έχεις καταναλώσει ψυχική ενέργεια, τότε θα συμβεί το εξής. Εάν τυχόν εγώ, παράδειγμα, είμαι δυνατός και το έχω εμπεδώσει, σωστά, αλλά δεν έχω εμπεδώσει την ομορφιά μου, okay? Όταν θα πάω να κάνω μία πράξη για να νιώσω όμορφος, τι θα χρησιμοποιήσω? Τη δύναμή μου. Είναι ενέργεια. Δεν θα πλησιάσω, ας προθέσουμε, μία γυναίκα και θα ήθελα να εκμεύσω από εκείνη ότι εγώ είμαι όμορφος, σωστά? Τι θα καταθέσω στη σχέση ως πράξη? Τι δύναμη θα καταθέσω? Πώς? Αυτή την ενέργεια έχω. Αν είχα καλοσύνη, θα κατέθετα την καλοσύνη. Αν είχα χαρά, θα κατέθετα τη χαρά. Δηλαδή, θα πρέπει να καταθέσω μία ενέργεια. Καταθέτω λοιπόν τη δύναμή μου, περιμένοντας να πάρω εγώ την ομορφιά μου πίσω. Εάν εκείνη με κοιτάξει, έχω ήδη δώσει μία ψυχική ενέργεια της δύναμης δικής μου, άρα το έλλειμμα αρχίζει και φαίνεται στη δύναμη, θα πάρω πίσω βέβαια την επιβεβαίωση, αλλά πάλι όμως γνωρίζουμε και οι δύο ότι η επιβεβαίωση της ομορφιάς πηγάζει στο γεγονός ότι εγώ σου έδωσα δύναμη. Άρα δεν είναι καθαρή ομορφιά. Για ένα λεπτό να σταματήσω να σου δίνω δύναμη, ξαφνικά θα σταματήσω να είμαι και όμορφος για σένα. Άρα πάλι στο κενό. Πάλι δεν αποδείχτηκε αυτό, πρέπει πάλι να ξαναπροσπαθήσω περισσότερο. Οπότε για να πάρω πίσω την ομορφιά μου, θα πρέπει να δίνω περισσότερη δύναμη, να καταναλώνω περισσότερη δύναμη. Επειδή δεν ήρθε απλόχερα η ομορφιά, δεν ήρθε δηλαδή η αναγνώριση της ομορφιάς από μόνη της, αλλά χρειάστηκε να καταθέσω σε πράξεις μία δύναμη για να πάρω το αντίτιμο. Οπότε η απόδειξη έχει ένα κόστος. Θα καταθέσω ψυχική ενέργεια, θα χάσω ένα έλλειμμα της ενέργειάς μου. Πρέπει τώρα εγώ να πάρω πίσω μία εικονική ομορφιά, η οποία τελικά όμως γνωρίζω ότι δεν είναι πραγματική. Και εσύ και εγώ. Να το συζητήσουμε, να σταματήσω να δίνω δύναμη και να μου δίνεις εικονική ομορφιά. Μα εγώ για τη δύναμη σε πλησίασα, απλά σου έδωσα την ομορφιά επειδή εσύ το ήθελες. Okay, τώρα πώς να το κάνουμε? Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο μπαίνω κάθε πρωί σε μία απόδειξη και χάνω όλη μου την ψυχική ενέργεια σε πράξεις. Εάν δείτε στη ζωή σας, κάθε φορά που θέλετε να αποδείξετε κάτι, καταθέτατε κάτι από εσάς. Εάν δηλαδή θέλεις να είσαι καλό παιδί, θα καταθέσεις την υπομονή σου. Την ανέχεια, αν θέλεις, το να μην μιλάς, αν θέλεις. Πρέπει να καταθέσεις κάτι για να μπορέσεις να κάνουμε διάλογο, να κάνουμε συζήτηση. Για να μπορέσω να πάρω πίσω εγώ την καλοσύνη, θα καταθέσω την ειρήνη μου. Και όταν χρειάζεται να δώσεις μάχη, δεν θα τη δώσεις, γιατί θα καταθέσεις, μην καταθέτω στην ειρήνη, θα χάσεις πίσω το ότι είσαι το καλό παιδί. Οπότε πάλι θα μπω σε ένα παιχνίδι πράξεων και κίνησης,
Άρα κάθε πρωί που θα σηκώνομαι πρέπει να αποδεικνύω συνέχεια κάτι το οποίο ή το έχω και το έχω απολέσει ή δεν το έχω και θα ήθελα να το αποκτήσω. Ανάλογα που βρίσκομαι σε αυτό το χάρακα. Έτσι λοιπόν, κάθε πρωί που σηκώνομαι πρέπει να κάνω 100 πράγματα για να πάρω μία απόδειξη. Εσείς γνωρίζετε από το ερώτημα τι κάνετε τα τελευταία χρόνια και προσπαθείτε να αποδείξετε, γιατί απαντήσατε χωρίς να ξέρετε τι έγινε. Κάθε πρωί εγώ θέλω να αποδείξω ότι τώρα βέβαια, εάν σας πω για αυτή την απόδειξη τι έχετε πληρώσει, θα αρχίζουμε να κλαίμε. Και το ενδιαφέρον τελικά ήρθε η απόδειξη, να είστε φύς. 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια, 5 χρόνια, τελικά την εισπράξατε την απόδειξη, την εμπεδώσατε. Θα έπρεπε τότε να το έχει σταματήσει. Ναι μπαμπά, είμαι ένα καλό παιδί. Εγώ θα σου το αποδεικνύω κάθε μέρα με το να σε παίρνω τηλέφωνο και να σε προσέχω. Ναι μαμά, είμαι μια καλή κόρη. Θέλω να αποδείξω ότι είμαι μια καλή κόρη. Θα είμαι συνέχεια δίπλα σου. Μια απόδειξη και θα πρέπει να καταθέσετε ψυχική ενέργεια. Άρα λοιπόν, πολύ έξυπνα το κακό, έχει συνδέσει το φως με τις αποδείξεις. Αν είσαι Θεός, κάνε τις πέτρες ψωμιά. Απόδειξε το. Το ενδιαφέρον είναι ότι εάν έκανε ο Κύριος τις πέτρες ψωμιά, τότε θα έπρεπε να αποδείξει σε κάποιον άλλον τη θεότητά του. Άρα θα τον έβαζε αυτόν ως βασιλιά, γιατί θα πρέπει αυτός να πιστεί. Οπότε, ποιος θα αφισβητούσε πρώτος ότι είναι Θεός? Ο ίδιος. Άρα, ό,τι προσπαθείτε να αποδείξετε, πρώτα απ' όλα, το αφισβητείτε εσείς στον εαυτό σας. Άρα, ό,τι είπατε, εσείς είσαστε εκείνοι που το σβήνετε ή αν έρχεστε το βαθύ σκοτάδι θα θέλατε να το έχετε, γιατί δεν το έχετε. Οι αποδείξεις ή καλύπτουν μία αλήθεια ή θέλουν να αποκαλύψουν μία αλήθεια. Το κακό βέβαια, δεν θα μιλήσει και για τις δύο όψεις. Θα βγάλει ένα βιβλίο δηλαδή και θα πει, κοίταξε να δεις, είσαι φως. Κάθε πρωί θα κοιτάζεις το καθένα και θα λες, είμαι φως. Τεράστια βιβλιογραφία ηλιθίων. Η αλήθεια είναι ότι δεν είσαι φως. Αν έρχεσαι από τον κόσμο του σκοταδίου, δεν είσαι φως. Αν πεις όμως είμαι σκοτάδι, έχεις πιθανότητες να περπατήσεις από το σκοτάδι στο φως. Αν όμως σηκώνεις κάθε πρωί και λες είμαι φως και καλύπτεις το σκοτάδι σου, τότε δεν έχεις καμία πιθανότητα να προχωρήσεις. Εάν τώρα έρθω και σου πω εγώ, είσαι φως και έρχεσαι από εκεί, είσαι φως, πάλι δεν θα δουλέψει. Γιατί ο πρώτος που το απορρίπτει, αφού θέλω αποδείξει, είμαι εγώ. Άρα πάνω από την απόρριψη ότι εγώ δεν είμαι τόσο καλός, τόσο φωτεινός, θα πάω να βάλω μία δεύτερη σκέψη ότι εσύ, σε σένα το απέδειξα. Άρα βλέπετε ότι είναι μαεστρική η δουλειά.
Μόλις δηλαδή κατάλαβε το κακό ότι οι άνθρωποι αρχίζουν και εξερευνούν το φως και το Θεό, λέει, οκ, θα θολώσουμε τα νερά. Θα τους λέμε κάθε μέρα, είσαι φωτεινός. Τώρα, πώς να καταλάβω τώρα εγώ αν είμαι φωτεινός ή όχι, έχει ενδιαφέρον. Ή πώς να καταλάβει κάποιος αν είμαι σκοτεινός ή όχι, πάλι έχει ενδιαφέρον. Μία είναι η απόδειξη. Θα κοιτάτε γύρω σας. Εάν γύρω σας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καλυτερεύουν, σημαίνει ότι έχετε φως, έχετε ενέργεια. Βέβαια μπορεί λαθασμένα να τη δίνετε, αλλά το περιβάλλον με κάποιο τρόπο θα ισορροπεί, θα θεραπεύεται, θα περπατάει. Μπορεί να το κάνουν βάσει της δικιάς ενέργειας, και αυτό είναι λάθος, εφόσον είναι συνειδητό, όμως το περιβάλλον με κάποιο τρόπο θα περπατάει. Εάν όμως είσαι από το βαθύ σκοτάδι, τότε γύρω συνήθως υπάρχει καταστροφή. Αρρώστιες. Χρεοκοπίες. Θλίψη. Μιζέρια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, λίγο παρατηρητικός να είσαι, ότι αυτός χωρίς εμένα ήταν εκεί. Με μένα πήγε εκεί. Οκ, είναι ένα κομμάτι. Ή εγώ χωρίς αυτόν ήμουνα εκεί και με αυτόν είμαι εκεί. Οκ. Άρα οι αποδείξεις, αν θέλετε λίγο για το νου, μπορούν να έρχονται λιγάκι από το περιβάλλον. Πάλι αυτό όμως δεν λέει τίποτα, απλά λίγο τι κάνει. Λίγο βάζει το νου σε μια κατάσταση, οκ, να ψαχτώ, να δω λιγάκι, γιατί χάνομαι. Ο δεύτερος τρόπος να καταλάβετε κάποιος είναι η αίσθηση, βέβαια, εντάξει. Έχω πει εδώ στο νου ότι δηλώσεις είσαι. Η αλήθεια είναι ότι αισθάνεσαι είσαι. Οπότε, αν κάποιος είναι φως, δεν είναι τι σας λέει, είναι τι αισθάνεστε στο σώμα σας. Αν έχει άνοιγμα το σώμα, οκ, τότε σημαίνει ότι σου δίνει χώρο, σου δίνει ελευθερία, σου δίνει αλήθεια. Αν όμως με κάποιο τρόπο σφίγγεσαι, μαζεύεσαι, οκ, τότε με κάποιο τρόπο σου δίνει φόβο. Εάν είσαι από το πολύ φως, συνεχώς δίνεις ελευθερία, αλήθεια και χώρο, τόσο πολύ μάλιστα που καταστρέφεις το δικό σου, αν είσαι από το σκοτάδι, συνεχώς τους άλλους τους περιορίζεις, τους κλείνεις, τους ελέγχεις. Τώρα βέβαια, είμαστε όλοι στο ενδιάμεσο, Οπότε ανάλογα κάνουμε και επιλογές. Εκεί που είμαστε λίγο δυνατοί φωτίζει κάποιος, εκεί που είμαστε αδύναμοι και φοβόμαστε, κάποιος ειρικρώνεται. Έτσι λοιπόν, ή θέλω να αποδείξω κάτι που δεν έχω, να κρύψω με αυτό μία αλήθεια μου, το σκοτάδι μου, ή θέλω να αποδείξω κάτι που έχω, να αποκαλυφθεί η αλήθεια μου. Όμως με τις αποδείξεις δεν γίνεται τίποτα. Μόλις θα βγείτε έξω, ο ένας θα δεχθεί την απόδειξη, οι 9 όχι. Στατιστικά έτσι δουλεύει. Άρα θα πάρεις πάλι ένα βήμα, γιατί για να μπορείς να είσαι καλός, πάλι το κακό λέει, αν είσαι καλός, τότε είσαι για όλους καλός. Για σκεφτείτε λιγάκι. Αγαπάτε τους πάντες όλους. Βγείτε εσείς έξω τώρα λοιπόν και δώστε καλοσύνη σε 100 άτομα, να δείτε θα εισπράξετε. Εάν εισπράξετε 99 ευχαριστώ παράδειγμα και εισπράξετε ένα τι έκανες ρε βλάκα, τότε αυτόματα δεν το εμπεδώνεις. Το ακυρώνεις. Άρα οι αποδείξεις θέλουμε να είναι καθολικού τύπου. Αυτό δεν γίνεται, ξεχάστε το. Γιατί είμαστε ιδιαιτερότητες. Αυτό που για μένα είναι σημαντικό, για σένα μπορεί να είναι άχρηστο. Εάν για μένα είναι σημαντικός ο Θεός, για σένα μπορεί να μην σου λέει τίποτα. Οπότε δεν έχουμε σημείο επικοινωνίας. Άρα οι αποδείξεις στην ουσία χάνουν την ενέργειά μας. Συνδέονται με πράξεις.
και τελικά φτάνουμε πάλι στον άσο. Δίνω ενέργεια, χάνω ενέργεια για να πάρω πάλι κάτι εικονικό. Άρα πρώτο πράγμα, οι αποδείξεις ξεκινάνε από τις μη πράξεις. Δηλαδή από την αίσθηση. Εάν νιώθω την αξία μου, εάν τη συναισθάνομαι, οκ. Εάν την αποδεικνύω, γι' αυτό και οι αποδείξεις πάντοτε έχουν τρομερό αγώνα να κρατηθείς. Δηλαδή, μπράβο παιδί μου, είσαι πρώτος. Αν βγήκες πρώτος φέτος, πρέπει αυτή η πρωτιά να υπάρχει και του χρόνου. Οπότε, γιατί αυτή είναι μια απόδειξη της αξίας σου. Άρα την επόμενη χρονιά πρέπει να ξαναβγείς πρώτος. Αυτό δείχνει και την ανοριμότητα του λαού του δικού μας. Εμείς δηλαδή πρέπει να είμαστε η ομάδα μας κάθε χρόνο πρωταθλητές. Δεν γίνεται δηλαδή. Δεν μπορεί να υπάρξει δεύτερος. Γιατί εμείς είμαστε ένας λαός των αποδείξεων. Και γι' αυτό δημιουργούμε τόσα κακά στους εαυτούς μας. Δηλαδή είμαστε η μόνη χώρα στον πλανήτη με υπογραφή που εμείς δημιουργούμε κάτι κακό για να αποδείξουμε ότι τα καταφέρνουμε. Εμείς πάντοτε όλες οι γιορτές μας έχουν να κάνουν σχέση με τις μάχες που κερδίσαμε όταν είχαμε φτάσει στο χείλος του γκρεμού. Δηλαδή Ολυμπιακούς πήγαμε να φτιάξουμε και πανηγυρίζαμε γιατί τα καταφέραμε μία μέρα πριν ξεκινήσουνε. Δηλαδή, εμείς λοιπόν, για να αποδείξουμε την αξία μας, πρέπει όταν να φτιάξουμε ένα κατεστραμμένο περιβάλλον για να πάμε να το ανεκοδομήσουμε. Έτσι δεν προχωράμε όμως. Αν το δείτε αυτό στο μικρό κοσμό σας, πάντοτε κάνουμε κινήσεις που μας κόβουν τα πόδια μας για να πάμε μετά να αποδείξουμε ότι αντέχουμε ή ότι τα καταφέρνουμε. Γιατί είμαστε δέσμοι των αποδείξεων. Με το ένα χέρι πριονίζω εμένα, μπουπ, και με το άλλο με χτίζω. Έτσι είναι ο κόσμος των αποδείξεων. Πρέπει να έχει κίνηση. Εάν όμως προχωράω και ανεβαίνω σαν δέντρο και δεν πριονίζω τα... τότε δεν χρειάζεται να κάνω κάτι, δηλαδή θα καθίσω να ξεκουραστώ. Εμείς όμως πρέπει να φτιάξουμε ένα σπίτι πάνω στο ρέμα για να το πάρει μετά η βροχόπτωση και να αρχίζουμε πάλι να μετακομίζουμε πάλι από την αρχή. Μία ιστορία ενός ελληνικού έθνους που είναι συνδεδεμένο με καταστροφές και με ανάσταση. Έτσι είναι οι αποδείξεις. Ποτέ δεν λιώνουν. Έτσι λοιπόν, από τα πιο απλά πράγματα μέχρι τα πιο σύνθετα, και τα πιο σύνθετα έχουν να κάνουν σχέση, υπάρχει Θεός. Απόδειξη. Πώς αποδείξεις θέλεις. Θέλω πράξεις, θέλω εικόνες, θέλω γεγονότα. Okay. Μα εάν πάω να αποδείξω ότι υπάρχει Θεός, όπως προσπαθεί να κάνει η επιστήμη, λέει η επιστήμη, θα αποδείξουμε ότι υπάρχει Θεός. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε πάρα πολύ έρευνα και πειράματα συνέχεια για να αποδείξεις ότι υπάρχει Θεός. Οι αποδείξεις όμως μιλάνε στο νου. Εάν υπάρχει Θεός, μιλάει στην αίσθηση. Ναι, υπάρχει Θεός. Το απέδειξα και αφού δεν το αισθάνεσαι, είναι άχρηστο. Είναι απλά μια πληροφορία. Γι' αυτό και έχουμε δύο στρατόπεδα. Ναι, υπάρχει και το φαντάζεται αυτός όπως θέλει. Όχι, με άθρος δεν υπάρχει και αυτός πάλι είναι στο νου του. Πληροφορία. Άρα τη θεότητα ή την αισθάνεσαι ή δεν την αισθάνεσαι. Όταν δεν αισθάνεσαι, δεν χρειάζεσαι και αποδείξεις. Γι' αυτό καμιά φορά όταν κάποιος λέει «Θεέ μου, αν υπάρχεις να σε αισθανθώ», πάλι δεν θα το έχει, γιατί θα είναι φανταστικό, γιατί το κάνει για την απόδειξη. Έτσι λοιπόν, ή μπορείς να αισθάνεσαι τη θεότητα,
Και εφόσον δεν την αισθάνεσαι, σημαίνει για σένα ότι είσαι πολύ απομακρυσμένος από αυτή. Αυτό έχει μία δόση αλήθειας. Δεν την αισθάνομαι ακόμα. Okay. Δούλεψε να πάμε στην αίσθηση πιο βαθιά. Αποδείξεις όμως, μα τι θα σου κάνει αποδείξεις. Εγώ μπορώ να περπατάω στον αέρα για ένα μέτρο και τι έγινε. Η απόδειξη, τι λέει για το μυαλό σου. Εάν γονατίσεις γιατί έχεις αποδείξεις, είσαι ηλίθιος. Πάλι δεν αισθάνεσαι. Γι' αυτό και αυτοί που γονατίζουν είναι και επικίνδυνοι. Γιατί όλη η απόδειξη παίζει όλο με το νου. Άρα εσείς ξέρετε τι σκεφτήκατε. Εσείς ξέρετε πόση ενέργεια έχετε καταναλώσει για να αποδείξετε ότι είστε έξυπνοι, καλοί, άξιοι, όμορφοι, ικανοί. Ό,τι ενέργεια έχετε εξοδέψει μπορείτε να την πετάξετε, γιατί ήταν άχρηστη. Ακόμα πεινάτε. Εδώ στην ουσία παίζω με τον εαυτό μου. Στην προσδοκία παίζω με τον άλλον. Εδώ είμαι εγώ και εγώ. Εγώ με ακυρώνω. Ή εγώ με αμφισβητώ. Ή εγώ θέλω να με συγκαλύψω. Άρα οι αποδείξεις και οι πράξεις έρχονται από μέσα μου. Και περιμένω στην ουσία από τη δικιά μου πράξη να πάρω ένα καθρέφτισμα. Εδώ είμαι εγώ και εγώ. Είναι αυτιστικού τύπου η σχέση. Εδώ μπαίνει ένας άλλος. Εδώ είναι διαδική η σχέση. Εάν τυχόν σου δώσω αυτό, θα ήθελα από εσένα να πάρω κάτι άλλο. Που δεν το έχω. Εδώ μπορεί να το έχω και θέλω να το ανακαλύψω μέσα από εσένα. Θέλω εγώ να το δω δηλαδή στα μάτια σου, είσαι το μέσο. Ενώ εδώ γίνεται μια συνδιαλλαγή. Σου δίνω, μου δίνεις. Έτσι λοιπόν, κάθεσαι απέναντι στον άλλον και λες, από αυτόν τι θέλω τώρα. Δημιουργείς μια προσδοκία, κάτι που ίσως θεωρείς ότι δεν το έχεις και μπορεί να σου το δώσει ο άλλος. Και έτσι πας και τον συναντάς με την προσδοκία στο νου σου. Δηλαδή θα είμαι καλός χριστιανός για να μου δώσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Κάνουμε συνδιαλλαγή. Θα είμαι καλό παιδί για να μπορέσει εσύ να με πάρεις αγκαλιά. Θα είμαι αυτός που τα κάνει όλα για να μπορείς εσύ να είσαι παρόν. Τι προσδοκίες είχατε στη ζωή σας να λάβετε από κάποιους άλλους? Μπορεί να ήθελα από εσένα μία ασφάλεια. Τότε εγώ θα δώσω το κορμί μου και θα πάρω την ασφάλεια. Έχει μία συνδιαλλαγή. Θα ήθελα την ησυχία μου να μην μουρμουράς, αλλά να σε έχω και γυναίκα και να έχω το καλός φαίνεστε. Okay. Μπορείς αυτό να μου το δώσεις. Και εγώ θα σου δώσω μία στέγη και χρήματα. Δεν ξέρω τι συνδιαλλαγές κάνατε και με ποιους. Όσο όμως προσδοκάτε ότι κάποιος άλλος μπορεί να σας δώσει κάτι, αυτόματα κάνουν μια συνδιαλλαγή. Και επειδή ο άνθρωπος έχει πολλές ανάγκες, τότε βρίσκει και πολλά πρόσωπα στα οποία περιμένει να λάβει κάτι από αυτή την προσδοκία. Έτσι, στο περιβάλλον σας έχετε τουλάχιστον ένα άτομο, ίσως και περισσότερα, από τα οποία απαιτείτε κάτι. Περιμένετε κάτι.
Αυτός είναι και ο σιδητικός κρίκος. Αυτή είναι και η σιδερόμπαλα. Όταν περιμένεις κάτι από κάποιον, ναι, αυτό είναι κάτι μελλοντικό. Πώς μπορείς να σπάσεις μια προσδοκία? Το πας στο εδώ και τώρα. Στο εδώ και τώρα η προσδοκία σπάει. Παράδειγμα. Θέλω ένα γάμο. Λέει, εγώ τον θέλω εδώ και τώρα. Το καταθέτω εδώ και τώρα. Ο άλλος στο εδώ και τώρα θα σου πει όχι. Τελειώσαμε. Δεν έχω κάτι άλλο να πούμε. Αν όμως αυτή σου την ανάγκη στο τώρα τη μεταθέσεις στο μέλλον και πεις, εγώ εσένα αγαπάω, θα ήθελα να σε παντρευτώ, αλλά ίσως να μην είσαι έτοιμος σήμερα, θα περιμένω. Την πας στο μέλλον. Ξυπνάς αύριο το πρωί και το ξαναπάς. Θα παντρευτούμε. Ακόμα δεν είμαι έτοιμος ή δεν είμαι έτοιμη. Ωραία, του δώσε ένα μήνυμα ότι εσύ έχεις μια προσδοκία και θα περιμένεις. Πιο ξεκάθαρο. Ας πούμε ότι είσαι μια μάνα που έχεις μεγαλώσει τα παιδιά σου, ή ένας πατέρας με πάρα πολύ ενοχή και τα έχεις δαντέψει, τα έχεις δαντέψει, τα έχεις δαντέψει, τα έχεις δαντέψει και έχεις μια προσδοκία. Κάποια στιγμή τα παιδιά μου θα μεγαλώσουν και θα φύγουν από πάνω μου. Να μην τα έχω ως βάρος, ως υποχρέωση. Στο εδώ και τώρα θα το λύσεις. Δηλαδή σήμερα που μιλάμε εδώ και τώρα, τελειώσαμε με τις παροχές. Για να μεγαλώσεις. Μαμά, ακόμα δεν είμαι έτοιμος, δεν είμαι έτοιμη. Δώσε μου ακόμα λίγο χρόνο. Okay. Το πάει στο μέλλον, εσύ το δέχεσαι ως προσδοκία, μεταφέρεις κάτι από το τώρα στο αύριο και σκεφτείτε λιγάκι πόσα χρόνια περάσανε περιμένοντας κάτι από κάποιον άλλον. Για να σπάσει η προσδοκία υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε καταθέτεις την ανάγκη τώρα και δες αν μπορεί να ικανοποιηθεί από τον άλλον, και ο τελειώνεις, ή δεν έχεις ανάγκες που θα ικανοποιήσει κάποιος άλλος. Πολύ φωτεινό περπάτημα. Όσο πιο κοντά στο φως είσαι, τόσο λιγότερες ανάγκες έχεις γήινου τύπου. Γι' αυτό προσέξτε λιγάκι, να σας κάνω και έτσι μια διαδρομή. Αν έρχεσαι από το βαθύ σκοτάδι, κάθε μέρα έχεις και διαφορετικό εραστή. Όσο πλησιάζεις προς το φως, γίνεσαι μονογαμικός. Όσο πλησιάζεις ακόμα πιο πολύ στο φως, λες, με μία θα πάω αυτή που είναι για μένα σημαντική. Όταν πας ακόμη πολύ στο φως, δεν υπάρχει ούτε αυτή η μία, ούτε αυτός ο ένας. Τη διαδρομή κοιτάξτε. Γιατί όταν ζητάς κάτι από ένα γήινο επίπεδο, έχεις στην ουσία μία συνδιαλλαγή. Και πολύ σωστά έλεγε, επειδή εσύ έχεις αποδείξει ότι είσαι ο Υιός του Θεού, θέλεις να σου δώσω τη βασιλεία της γης και να με υπηρετήσεις. Δηλαδή έχεις μία ανάγκη γήινη. Γιατί είσαι βασιλιάς στον ουρανό, εγώ όμως μπορώ να σε κάνω βασιλιά στη γη. Προσέξτε τους συμβολισμούς. Εδώ αποδεικνύει κάτι στον εαυτό του. Εδώ έχουμε συνδιαλλαγή. Να σου δώσω κάτι σημαντικό για να μου δώσεις κάτι γήινο. Εδώ αφιβάλλω για εμένα. Εδώ χρησιμοποιώ εμένα προς όφελος. Στη γη είναι η πραγματικότητα. Επειδή είσαι Υιός του Θεού, αν με υπηρετήσεις, θα σου δώσω το βασίλειό μου.
Έχεις δηλαδή μία γήινη ανάγκη. Για τις γήινες ανάγκες σας, κατατίθεται την ψυχική σας ενέργεια, δηλαδή την ψυχή σας. Και λες το άλλο, θα σου δώσω αυτό, να μου δώσεις το άλλο. Okay. Είναι σημαντικός ο άλλος να υπάρχει, γιατί θα καθρεφτήσει τις ανάγκες σου. Άρα οι σχέσεις είναι πραγματικά αξιόλογες για να βλέπεις τις ανάγκες σου και να προσπαθήσεις αυτό τι να το κάνεις, να το καλλιεργήσεις μέσα σου. Δηλαδή, εάν εσύ παραδείγματος χάρη δεν ξέρεις πώς είναι να πηγαίνεις σε ωραία εστιατόρια, παράδειγμα, έτσι, και λες, θα ήθελα να, μου γνωρίσεις πώς είναι να πηγαίνω σε ένα ωραίο εστιατόριο και εγώ θα σου δώσω τι, αγκαλιά, αγάπη, πες ό,τι θέλεις. Είναι συνδιαλλαγή. Θα ήθελα δηλαδή να αισθανθώ λίγο βασιλιάς. Αυτό εννοώ. Δεν το έχω το βασιλικό. Μπορώ να το πάρω. Okay. Αν πας ανοιχτός και φτιάξεις μια σχέση, μετά από ένα μήνα θα γίνεσαι και εσύ βασιλιάς. Γιατί θα δονείται μέσα σου το βασιλικό που έχει ο άλλος. Όμορφο είναι. Okay. Είναι μια χαρά είναι. Αλλά θα πρέπει να την πάρεις την ενέργεια να δονήσεις μέσα σου κάτι. Να το γνωρίσεις. Και μετά βέβαια να πας σε επιλογή, λες εγώ δεν θέλω να ζω σαν βασιλιάς, θέλω να ζω σαν ζητιάνος. Αλλά αυτό είναι επιλογή όμως μετά. Άρα η σχέση ήταν πάρα πολύ σημαντική. Αναγνωρίζω μία μου ανάγκη, θα σου δώσω κάτι, θα πάρω κάτι, αλλά με σκοπό τι, όχι να το καταναλώσω, να το κάνω κάτι δικό μου. Okay. Άλλη συνδιαλλαγή έχουμε στο εδώ και τώρα. Όχι. Σε έμαθα, με έμαθες, καληνύχτα. Δεν έχουμε άλλη. Πάλι το κακό γνωρίζει ότι όταν μια σχέση κάνει μια τίμια συνδιαλλαγή, τότε η σχέση τελειώνει. Τι είναι σχέση? Μια αλληλεπίδραση ενεργειών είναι. Σου δίνω, μου δίνεις, το παίρνω, το κάνω δικό μου, αναπτύσσομαι, πάω σε ένα άλλο επίπεδο, ξανασυναντιόμαστε τώρα. Όταν γνωριστήκαμε ήμασταν στο δεύτερο όροφο, εγώ στον τρίτο, εσύ δεν παίζει ρόλο, μετά από λίγο καιρό εσύ πήγες στον τρίτο και εγώ πήγα στο τέταρτο, παράδειγμα. Ή έμεινα στον τρίτο και ξανασυζητάμε, λέμε κάτι άλλο έχουμε. Ναι, να σε μάθω και αυτό, να με μάθεις και εκείνο. Okay. Και έτσι εξελισσόμαστε. Όταν τώρα ο άλλος όμως δεν έχει άλλα κέρματα μέσα, δεν έχει άλλα κέρματα μέσα στις τσέπες του, έχουμε κάτι άλλο. Γιατί έχω τώρα μια άλλη ανάγκη. Κάλεσε την ανάγκη να είμαι βασιλιάς, ήθελα δηλαδή να δω πώς είναι να είναι η συντροφικότητα, παράδειγμα. Μπορείς να μου το δώσεις. Δεν μπορώ να σου το δώσω, δεν το ξέρω. Τότε έχω μια ανάγκη. Άρα, σωστά θα πρέπει να χωρίσουμε για να πάμε στην επόμενη σχέση. Πάντα μονογαμικός. Γι' αυτό και στην καινούργια εποχή οι σχέσεις δεν θα είναι όπως είναι εδώ. Δηλαδή, κάθε 7 χρόνια θα ξανασυστηνόμαστε για να δούμε αν έχουμε κάτι άλλο να κινήσουμε. Μα δηλαδή θες να πεις ότι εγώ θα παντρεύομαι κάθε 7 χρόνια? Μα προσέξτε λιγάκι. Δεν μιλάμε για το γάμο που έχετε στο μυαλό σας. Αυτά είναι στερεότυπα του νου. Βλακώδη. Θα έπρεπε οπωσδήποτε για να σε κρατήσει το κακό σε μία προσδοκία, σε μία σχέση, να σου βάλει μία στάμπα ότι ένας είναι που διάλεξες, με αυτόν θα πεθάνεις. Μα προσέξτε λιγάκι. Σας είπα, αν είσαι από το παθή σκοτάδι θα έχεις έναν εραστικά κάθε μέρα, τουλάχιστον. Ακόμα και αν είσαι ένα βήμα πριν από το φως, πάλι και εκείνον για να πας στο Θεό τον αφήσεις. Άρα το γνωρίζει αυτό το κακό. Ξέρει δηλαδή ότι η πορεία προς την ανάπτυξη είναι από το πλήθος
στη μονάδα. Αν σε κρατήσω στο πλήθος, σου κάνω δηλαδή το σεξ κάθε μέρα και με άλλονε ή και με άλλονε, ή σε κρατήσω στη μέση και σου πω έναν βρήκες, αυτός είναι και τελειώσαμε, θα πεθάνεις με αυτόν, τότε δεν έχουμε ανάπτυξη. Οπότε, εφόσον είμαι με έναν, όλες μου οι ανάγκες θα πρέπει να ικανοποιηθούν με αυτόν τον έναν. Όλες μου. Αυτό δεν γίνεται. Ξεχάστε το. Με το Θεό είσαι παντρεμένος. Οπότε, τι κάνεις στις ανάγκες σου. Προσδοκία. Κάποτε θα γίνεις Θεός, θα μου δώσεις και αυτά που εσύ δεν έχεις, θα τα αποκτήσεις. Άρα τι λέμε, εγώ θα ήθελα να έχω έναν άντρα τώρα, νέο σε γνώρισα, Ρωμαλαίο σε γνώρισα, Ταύρο σε γνώρισα, τώρα μετά από 10 χρόνια θα ήθελα να είχα έναν άντρα πλούσιο παράδειγμα. Το κεφάλι μου αυτό κατέβασε. Βλαμμένο, βλαμμένο, αλλά θέλω να είσαι ολιακή πως είναι να με έχεις πριγκίπισσα. Και ο άλλος είναι ζητιάνος. Τι κάνεις τώρα. Θα του πεις, δεν κάνεις 5-6 δουλειές. Δηλαδή, πας την ανάγκη σου να του την επιβάλλεις και κάνεις την ανάγκη προσδοκία ότι μετά από 5 χρόνια, ίσως τελικά, σου δώσει αυτό το οποίο έχεις ανάγκη. Και αρνούμενος την αλήθεια, δηλαδή εγώ σήμερα δεν είμαι καλά με αυτό. Τέλος. Αυτή είναι η ανάγκη μου. Εντάξει, τώρα, όπως καταλαβαίνετε, το να είμαστε αληθινοί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά φως χωρίς αλήθεια, το ξεχνάτε. Είναι βασικό στατικό αυτό. Οπότε όλες μου τις ανάγκες θα τις εναποθέσω στο μέλλον και θα τις κάνω προσδοκία. Και έτσι περιμένω ότι κάποια στιγμή θα έρθει. Δείτε λιγάκι την ανάγκη να νιώσω το φως μου, τη θεότητά μου τώρα, το κακό θα μου την κάνει ότι θα τη ζήσω στη Δευτέρα Παρουσία. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Μπορεί τώρα στη ζωή μου να υποφέρω, να μην κάνω τις ανάγκες μου, αλλά όταν πεθάνω θα πάω κοντά στο Θεό. Προσδοκία δηλαδή. Μα τότε γιατί γεννήθηκα. Γεννήθηκα για να μπορώ να ζήσω το Θεό σε σώμα τώρα. Διαφορετικά γιατί γεννήθηκα. Να βιώσω τις ανάγκες μου τώρα. Γιατί ποιος λόγος να ζω. Όχι, θα σου κάνω και τη θεότητα προσδοκία. Περίμενε τη Δευτέρα Παρουσία ή περίμενε σε μία άλλη ζωή να λάβεις όλες τις ανάγκες. Το έχει κάνει και έντοιμα το κακό. Μα μπορώ να πω στο εδώ και τώρα θέλω εγώ θεότητα. Και βέβαια μπορώ να το πεις. Το είπε ο Κύριος. Λέει ότι μπορείτε να κάνετε όσα και εγώ και πολλά περισσότερα. Άρα γιατί το είπε. Γιατί η διαφορά με τους άλλους ήταν στη θέληση και στην αποφασιστικότητα. Όταν τυχόν θα μου κάνεις την ανάγκη σου προσδοκία, τότε δεν μου την τρως την ανάγκη σου, περιμένεις, είσαι στάση του λεωφορείου και περιμένεις να έρθει το λεωφορείο. Αυτό δεν έρχεται ποτέ, οπότε δεν πρόκειται ποτέ να κάνεις κάτι. Ενώ είσαι αληθινός και πεις, αυτό το θέλω τώρα. Δεν μπορείς να μου το δώσεις. Όχι, okay, πρέπει τώρα να δω τι θα κάνω εγώ όμως. Για την ανάγκη μου. Αν δεχτείς όμως ότι δεν μπορώ να σου το δώσει και η ανάγκη σου μεγαλώνει, κάτι πρέπει να κάνουμε. Για να μείνουμε μαζί, θα περιμένω 10 χρόνια ακόμα. Έτσι λοιπόν, η προσδοκία ακυρώνει τις ανάγκες μας στο τώρα. Δεν παίρνουμε αποφάσεις για τον εαυτό μας στο τώρα. Περιμένουμε να μας καλύψει κάποιος μία ανάγκη στο μέλλον και έχουμε μάθει να περιμένουμε.
δίνοντας την ανάγκη σου σε κάποιον άλλον, τότε εσύ δεν προχωράς, περιμένεις να προχωρήσει ο άλλος για να σου την κάνει πραγματικότητα. Και έτσι περιμένεις. Έτσι, ό,τι περιμένατε από κάποιον άλλον, δείτε πόσα χρόνια περιμένετε. Εδώ χάνω ψυχική ενέργεια, εδώ χάνω χρόνο. Εδώ καταθέτω την ψυχή μου για αποδείξεις, εδώ δεν περπατάω για να μην αναπτυχθώ. Έτσι, ενώ έχω γεννηθεί μέχρι τώρα στο κέντρο, η ενέργεια μου πηγαίνει εδώ και χάνεται και εδώ περιμένω να την πάρω πίσω. Από εδώ τη χάνω και από εκεί περιμένω να την πάρω πίσω. Στη δουλειά τρέχω για να αποδείξω ότι είμαι άξιος και το βράδυ μετά θέλω μια αγκαλιά. Το πρωί τρέχω να αποδείξω και το βράδυ περιμένω να λάβω. Αποδείξεις, προσδοκίες. Στην πιο δύσκολη καρέκλα. Οι πρώτες δύο είναι εύκολες. Αυτή λίγο ευφυής να είσαι, καταλαβαίνεις ότι okay, θα κατεβάσω λίγο τα στάνταρ. Τι χρειάζομαι για να είμαι καλά, ρε? Να ανασένω, να έχω ένα πιάτο φαΐ και ελεύθερο χρόνο. Τίποτα άλλο δεν χρειάζομαι. Λίγο ευφυής να είσαι. Το μαζεύεις. Η αξία είναι αίσθηση. Δεν είναι πόσα χρήματα έχω. Δεν είναι πόσο αρέσω. Η δύναμη είναι αίσθηση. Δεν είναι πλούτος. Okay. Λίγο ευφυής να είσαι. Το βάζεις. Προσέξτε βέβαια πάλι εδώ. Παίζει παγίδα ότι να μου κάνεις μότο ότι τα χρήματα δεν αξίζουν εάν τυχόν δεν τα έχεις βιώσει σαν αίσθηση ποτέ, να τα αρνείσαι πάλι. Εγώ λέω λίγο ευφυής να είσαι, okay. Λίγο ευφυής πάλι εδώ να είσαι, λες περιμένω ένα λεπτό, δύο λεπτά, μία ώρα, δύο μέρες, πέντε μέρες, ένα χρόνο. Βέβαια αν είσαι πολύ ηλίθιος περιμένεις μια ζωή ολόκληρη, εξαρτάται τώρα το μέγεθος της βλακείας. Τι να κάνουμε, μεγέθη είναι αυτά. Όπως είχε πει και ο Αϊνστάιν, ναι, το σύμπαν είναι άπειρο, για τη βλακεία δεν είμαι σίγουρος. Είμαι περασμένο, για τη βλακεία δεν είμαι σίγουρος. Έτσι λοιπόν, δεν θέλεις να δεις, θες αύριο, εντάξει, πόσο ηλίθιος είσαι, ένα και να κάνει δύο ρε άνθρωπος, δεν σου το δίνει, τελείωνε. Θα το ξαναδώ πάλι. Μπορεί αύριο το πρωί να αλλάξει, να κοιμηθεί από το άλλο πλευρό. Και να τούτε και επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Οπότε εντάξει, οπότε τι θες να κάνουμε εδώ, θα κάνω προσευχή, όχι για μένα, για σένα. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, φώτισε τον Εύα το πρωί να είναι ευγενικός, να μου φτιάξει πρωινό. Σηκώνεσαι, περιμένεις εσύ με μια προσδοκία, πρωινό δεν βλέπεις, λες μάλλον η προσευχή δεν έπιασε, άρα Θεός δεν υπάρχει ή θα προσεύχομαι πιο πολύ. Okay. Εδώ παίζουμε λίγο με τη βλακεία, αλλά επειδή η βλακεία μας τελειώνει σιγά σιγά, δηλαδή εντάξει, πόσα χρόνια βλάκες, 2.000 χρόνια είμαστε βλάκες. Κάποια στιγμή θα ξυπνήσεις, άμα χτυπάς το κεφάλι σου καθένας στον τοίχο, πονάς, λες, δεν περπατάει έτσι και έτσι. Okay, πάμε στο τρίτο λοιπόν. Μόλις πας στο τρίτο, εγώ πια αποδείξεις δεν τρέχω πια. Ξαφνικά, επειδή δεν τρέχω για αποδείξεις, σημαίνει χρόνος για μένα. Ξαφνικά αρχίζω και μετρέφω. Πάω στις προσδοκίες, τι να περιμένω τώρα από σένα. Δηλαδή, δεν το δίνεις κιόλας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το βλέπεις λίγο από εδώ, από δεν ξέρω, λες, δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρω. Οπότε, τώρα, τι θα κάνεις. Τώρα έχετε η στιγμή να φύγεις από το τρίγωνο. Λοιπόν,
Λες πρέπει να πάρω την τσέντα μου και να περπατήσω. Θα φύγω από τις αποδείξεις, θα φύγω και από σένα που προσδοκώ, οπότε παίρνω τα ρούχα μου, μια τσέντα και πάμε να προχωρήσω. Να ψάξω να με βρω δηλαδή. Αυτό σημαίνει να προχωρήσω, να με τιμήσω. Και εμένα που θα μ' αφήσεις. Εσύ που θα πας στη χαρά σου, γιατί σταματάς να τρέχεις. Εσύ που θα πας και καλύπτεις τις ανάγκες σου, άρα θα γίνεις τι, ευτυχισμένος. Εμένα θα μ' αφήσεις. Δεν με λυπάσαι. Αν είσαι Θεός, κάνε τις πέτρες ψωμιά. Αν θα με υπηρετήσεις, θα σου δώσω το βασίλειο της γης. Τώρα που έχεις καλύψει όλες τις ανάγκες σου, λυπήσουμε, μη με αφήσεις στην κόλασή μου. Εσύ ως φιλές πλαχνός Θεός, σε παρακαλώ, πάρε με μαζί σου στον παράδεισο. Άσε με να ζω στη γη. Έρχεται λοιπόν το κακό και παρουσιάζει τη θεότητα ως ηλίθεια. Ως φιλές πλάχνη, ως 100 ευκαιρίες, να το βοηθήσουμε το κακό, να το αφήσουμε στη γη να ζει, κάποτε θα δει, να μην περπατήσουμε στη δικιά μας χαρά, άστο λιγάκι να του δώσω ενέργεια, να το πάρω μαζί μου. Γιατί λυπάμαι να το αφήσω. Πού να το αφήσω? Εκεί που έχει επιλέξει. Έρχεται λοιπόν όλη η προπαγάνδα του κακού και λέει λυπηθείτε αυτούς που επιλέξανε να ζουν στο σκοτάδι. Δεν μπορείς εσύ να σταματήσεις να αποδεικνύεις πράγματα, να προσπαθείς να καλύψεις εσύ τις ανάγκες σου, να είσαι ευτυχισμένος και οι άλλοι να υποφέρουνε. Πρέπει να τους λυπηθείς και να τους βοηθήσεις. Ναι Κύριε, εσύ που είσαι ο πραγματικός Υιός του Θεού, σε παρακαλώ λυπήσουμε. Γιατί να σε λυπηθώ? Ένα λόγο μπορείτε να μου δώσετε. Για τις επιλογές που έχεις κάνει. Γιατί να σε λυπηθώ? Μα κλαίει. Ναι, κλαίει γιατί δεν περπατάει. Υποφέρει. Και. Ίσως δεν ξέρει. Και. Πώς θα μάθει? Όταν αφήσει να βράζει, στους ίδιους βαθμούς θερμοκρασία και ίσως μάθει. Μα δεν γνωρίζει. Δηλαδή, όταν με έβαζε σε αποδείξεις και προσδοκία, ήξερε. Ο ίδιος άνθρωπος που λέει λυπήσουμε, πριν από ένα χρόνο, μπορεί να με έβαζε σε προσδοκίες και αποδείξεις. Απόδειξέ μου ότι είσαι άξιος και αν μου το αποδείξεις θα σου δώσω αυτό. Αυτό το ήξερε και το έπαιζε το έργο πάρα πολύ καλά.
τώρα που σταματάς να παίζεις τους δύο πρώτους ρόλους, ξαφνικά σε αγαπάει. Ξαφνικά λυπάται. Χαίρομαι που περπάτησες εσύ, αλλά σκέψου και εμένα. Οπότε, πολύ σωστά, ο Κύριος δεν λυπήθηκε το κακό, όμως του έμεινε ένα αποθυμένο. Δεν το πάτησε κιόλας. Δεν θα σε λυπηθώ, αλλά επειδή είναι θέλημα Θεού, θα σε αφήσω να ζεις. Έτσι λοιπόν, τρεις καρέκλες, τρεις ενέργειες, Θεός, Κύριος, Δαβίδ, αποδεικνύεται τα θεϊκά σας κομμάτια. Περιμένετε να πάρετε αγάπη από εκεί που δεν πρέπει, αλλά μόνο από τον Κύριο, και αν θέλετε να σταματήσετε να λυπάστε, θα πρέπει να βάζετε στο νου σας τη διδασκαλία και την ενέργεια του Δαβίδ. Συνεχώς να αποδείξω την ψυχή μου, να πάρω αγάπη παρά μόνο από τον Κύριο, και όχι από άλλους, και να σταματήσω να λυπάμαι τους άλλους, γιατί το να σταματήσεις να λυπάσαι σημαίνει ότι μέσα στην αγάπη σου βάζεις δύναμη. Άρα τη σοφία την έχω, δηλαδή ή είμαι από το σκοτάδι και θέλω συνεχώς να αποδεικνύω ότι είμαι φωτεινός, ξέρω όμως ότι είμαι από το σκοτάδι, αλλά την έχω τη σοφία, ή έρχομαι από το πολύ φως, αλλά το αρνούμε από ενοχή, πάλι το ξέρω όμως, αλλά τη σοφία την έχω. Επειδή με αγαπάω, θα αποδεχθώ την αλήθεια μου και θα ζητήσω αγάπη εαυτού από τον Κύριο, ενώ από το σκοτάδι, ναι, έχω υπηρετήσει το κακό, μέχρι και σήμερα. Okay, αυτή είναι η αλήθεια μου. Κύριε μου, δώσ' μου αγάπη αυτού μέσα την αλήθεια να προχωρήσω. Okay. Και μόλις ξεκολλάς τουκ λίγο, ανάλογα με το ποιο επίπεδο που είσαι, καλείσαι να αφήσεις πίσω σου κόσμο. Μπορεί να είσαι στο βαθύ σκοτάδι και να πρέπει να αφήσεις το βασιλιά που λέγεται δαίμονας. Θα πεις, σ' αφήνω. Εκείνος βέβαια θα παίξει με τα τρία. Ποιος εσύ ρε που τολμάς και φεύγεις, μείνε εδώ, πρόσεξε που πας, αυτό είναι τον τρελό, τι θα σου κάνει, και μόλις δυναμώσεις θα αρχίσουν λίγο σου να κλαίνε. Ξαφνικά δηλαδή, αν είσαι στο βαθύ βαθύ σκοτάδι, θα έρχονται όλα τα ζητιανάκια γύρω σου. Ανάλογα βέβαια σε ποιο επίπεδο είσαι, κάτι πρέπει να αφήσεις για να πας στο επόμενο επίπεδο. Έτσι λοιπόν, εάν θέλεις να μην λυπάσαι και να δυναμώνεις, Δαβίδ, αυτή είναι η πιο δύσκολη καρέκλα όμως, κοιτάξτε γιατί. Γιατί για να σταματήσεις να λυπάσαι τους άλλους, εάν το κάνεις με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, σημαίνει ότι αρνείσαι να λυπηθείς εσένα για τις προηγούμενες δύο καρέκλες. Και εκεί το κακό κάνει μαεστρική δουλειά. Εάν καθίσεις στην πρώτη καρέκλα και δεις τι έχασες με τις αποδείξεις, καθίσεις στη δεύτερη καρέκλα και δεις πόσα χρόνια περίμενες, τότε θα πρέπει να σε λυπηθείς. Mm.
πρέπει να κάτσεις εδώ και να κλαις για τη χαμένη ενέργεια και τα χαμένα χρόνια. Δηλαδή, θα πρέπει να με λυπηθώ για να με αναστήσω. Αυτή τη λύπηση όμως του εαυτού σου αρνείσαι να την βιώσεις, μου την κάνεις προβολή και λυπάσαι τους άλλους. Άρα όταν λυπάστε τους άλλους, είναι γιατί αρνείστε να λυπηθείτε εσάς για το κακό που έχει συμβεί στη ζωή σας. Το κακό το γνωρίζει αυτό. Λέει αυτός, δεν του είναι ευχάριστο να λυπηθεί που ξέσκισε την ενέργειά του, την ξόδεψε και περίμενε τόσα χρόνια χωρίς να ικανοποιεί τις ανάγκες του και επειδή δεν κλαίει για το κακό που του έχει συμβεί, θα του δίνω να κλαίει άλλους. Έτσι λοιπόν, μη βλέποντας το δράμα σου, χωρίς να το βιώσεις, τι μου έκανα, πόσο με πρόδιδα, αρνούμενος την αλήθεια μου και πόσα χρόνια περίμενα να επουλωθούν οι πληγές από κάποιον άλλον και επειδή εγώ δεν λυπάμαι γι' αυτό, να σε βοηθήσω λιγάκι να περπατήσεις. Αρνούμενος να πάρω εγώ την τσάντα μου και να φύγω, περιμένω με το να λυπάμαι τον άλλον, πότε θα έρθει μαζί. Είναι το τρίτο και το πιο δύσκολο κομμάτι αυτό. Γιατί ολόκληρη κουλτούρα είναι στο να λυπόμαστε τους άλλους. Και αυτό βγαίνει κατευθείαν. Εάν βγω εγώ και πω σταματήστε να λυπάστε τους άλλους, θα γίνει χαμός έξω. Η πρώτη κουβέντα που θα πει ο κόσμος είναι ότι είναι εγωιστής. Δηλαδή, εσύ που τους λυπάσαι δεν είσαι εγωιστής, γιατί με το να τον λυπάσαι, νιώθεις τι, ανώτερος. Εσύ δεν χρειάζεσαι λύπηση, κάποιος άλλος από κάτω χρειάζεται πιο πολλά από εσένα. Άρα να μην δεις μπροστά το δρόμο που έχεις, να δεις λιγάκι αυτόν που στέκεται. Okay. Και θα ήμουν εγώ εγωιστής που θα σου έλεγα ότι πρόσεξε να δεις. Εάν αυτός θέλει να περπατήσει, απλά θα του πεις να πάει να βρει το Δαβίδ. Τίποτα άλλο. Και τελειώνεις. Δεν θα έρθει ποτέ. Αν θέλεις αγόρι μου να περπατήσεις, πήγαινε ακού, λάβε ενέργεια, ευλογία και δες. Γιατί δεν έρχεται, ακόμα και από περιέργεια να ερχότανε. Γιατί αν μείνει σταθερός σε αυτήν την καρέκλα, δεν θα χρειαστεί να περπατήσει και θα παίρνει τη δική σου ενέργεια. Έτσι λοιπόν, τρεις καρέκλες, τρία εμπόδια. Όλα αυτά με ένα μαεστρικό τρόπο στο νου σας, σας τώνουν την ενέργειά σας. Ο νους, όταν έχει ένα μικρόβιο, αυτόματα δυσλειτουργεί. Και όπως έχω πει, ο νους δεν μπορεί να παράγει ενέργεια, μπορεί να την κατευθύνει την ενέργεια. Πάλι το κακό κάνει μαεστρική δουλειά. Ο νους δεν μπορεί να παράγει ενέργεια. Το φως, σκεφτείτε, είναι τεράστιο και ο νους το κάνει λέιζερ. Δεν μπορεί να παράγει το φως. Μπορεί να το εστιάσει. Άρα, όπως έχετε η ψυχή σας από πάνω, εάν το εστιάσεις στις αποδείξεις, σε πράξεις δηλαδή, αυτό θα κάνει. Εάν το εστιάσει σε αναμονή, περίμενε, αυτό θα κάνει. Εάν το εστιάσει σε λύπηση και θα σπρώχνει, αυτό θα κάνει.
Εάν όμως τι κάνει, δεν έχει αυτούς τους τρεις καθρέφτες παραμορφωτικούς και την αφήσει και περάσει στο σώμα, περιμένει εντολές από το σώμα μετά, δηλαδή μέσα από την ψυχή. Θα μπει η ψυχή μέσα στο σώμα. Αυτό θα κάνω. Οκ. Okay. Και μετά δεν θα πάρω τις καρέκλες. Ξαφνικά το πρωί σηκώνομαι και δεν χρειάζεται να τρέξω. Δεν χρειάζεται να πράξω. Δεν χρειάζεται να κυνηγήσω. Δεν χρειάζεται να αποδείξω. Θα πάω μεν στη δουλειά μου, αλλά δεν θα έχει απόδειξη μέσα αυτό. Θα κάνω εγώ το σεμινάριο, αλλά δεν έχει άγχος απόδειξης να νιώσουνε, να καταλάβουνε, να αναγνωρίσουνε. Μήπως και αναγνωρίσω και εγώ. Τότε έχει στρες αυτό. Γιατί θα κάνω σεμινάριο, αλλά δεν έχει καμία αίσθηση απόδειξης. Θα συνδιαλλαγείς με τον άλλον και δεν έχεις καμία ίχνος προσδοκίας. Δηλαδή, το κατάλαβες, πώς το είδες, έμενες ευχαριστημένη, ήμενες ευχαριστημένος, θα μιλήσεις με καλά λόγια. Καληνύχτα. Θα πάρει ο άλλος όλη την ενέργεια, προχώρησε. Ρε γαμώ, ότι κρίμα, αυτός δεν προχωράει. Επιλογή είναι. Ξέρετε δεν προχωράει. Ήταν εδώ η πιατέλα με το φαγητό. Γιατί αν θα πρέπει να το φάει, κάποιος αρνείται τη θεότητα σε σώμα. Δεν μου φάγε το φαγητό, άρα μάλλον δεν είμαι θεός σε σώμα. Δεν μου είπες καλό λόγο, άρα μάλλον δεν αναγνώρισες το Θεό σε σώμα. Και δεν τρως, απορρίπτεις δηλαδή την ενέργεια σε σώμα. Ω, καλά. Φεύγουν τα τρία μικρόβια από το νου. Θα σηκωθώ να πάω στην εργασία μου το πρωί, χωρίς να χρειάζεται να αποδείξω. Θα συνδιαλλαγώ με τους οικείους μου, χωρίς να περιμένω να λάβω. Σε πρακτικό κομμάτι στην καθημερινότητα θα λαμβάνεις, ενώ ενεργειακά, έτσι. Δίνω 2 ευρώ και αγοράζω κάτι. Αυτό μην το μπερδεύετε. Θα το κέσαρι το κέσαρι και θα το Θεό το Θεό. Μην κάνουμε τη θεότητα κουρκούτι εδώ στη γη μόνο δίνεις. Σε οριζόντιο επίπεδο και παίρνεις. Και μετά βλέπεις τον άλλον το βράδυ που γυρίζεις και είναι κομμάτια. Και λες πάλι κομμάτια. Κάθε μέρα κομμάτια. Τι επιλογές κάνεις. Ποιο Θεό υπηρετείς. Okay. Έτσι, αυτή η καρέκλα είναι πιο σημαντική γιατί δεν λυπάστε τον εαυτό σας, οπότε δεν μπορείτε να προχωρήσετε. Εάν σας λυπηθείτε, θα κλαίτε και θα υποφέρετε. Όμως μετά θα περπατήσετε. Εάν λυπάστε τον άλλον, δεν περπατάτε ποτέ. Έτσι θα ήταν καλό στο διάλειμμα πριν την προσευχή να μείνετε λιγάκι μέσα σας, να αφήσετε λιγάκι να δουλευτούν οι απαντήσεις που δώσατε, αποδείξεις, προσδοκίες και τι έχω χάσει. Να έρθετε σε επαφή με το κόστος. Εάν γεννήθηκες από το βαθύ σκοτάδι και προσέξτε λέει το οξύμορο, έτσι, να σας πω κάτι για να μπορείτε να δείτε πώς δουλεύει. Αν έρχεσαι από το βαθύ σκοτάδι και το αναγνωρίσεις και περπατήσεις, τότε είσαι το μικρό παιδί γιατί βλέπεις για πρώτη φορά λίγο τη ζωή στη γη, στην πραγματικότητά της. Γελάς με τα απλά πράγματα, χαίρεσαι με τα απλά πράγματα. Αν είσαι κοντά στο φως, τότε τίποτα από τα απλά πράγματα δεν σου δίνει χαρά. Κοιτάς μόνο το φως. Όλοι έχουν τα δώρα τους. Ο καθένας βέβαια
στη γέφυρα αυτή. Άρα, ναι, μπορώ εγώ να λυπηθώ που δεν περπάταγα 20 χρόνια και ήμουν σταματημένο σκοτάδι και έχασα τόσο όμορφα, αυτονόητα για άλλους, αλλά όμορφα για μένα πράγματα. Δηλαδή, το αυτονόητο έχασα. Οκ, με το ένα θα μάθεις. Με το αυτονόητο. Ή πόσο εγώ θα ήμουν κοντά στο να επιδείξω και να το αρνιόμουν. Θα λυπηθώ λοιπόν για μένα και μετά θα το πάρω απόφαση και θα προχωρήσω. Δεν μπορείς να λυπάσαι για σένα αιώνια, παρά μόνο εάν χρησιμοποιείς τη λύπηση για να σε λυπούνται. Εσένα δεν μπορείς να λυπάσαι αιώνια. Έναν άλλον το λυπάσαι αιώνια. Γιατί κάθε μέρα θα σου δονεί τη λύπηση. Για σένα θα κλάψεις. Μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, πέντε μέρες, 100 μέρες θα κλάψεις για σένα, θα τελειώσει αυτό όμως. Δεν μπορεί να κλαις για σένα αιώνια. Κάποια στιγμή το πες όμως, λες, τα χάσα τα 20 χρόνια. Τελειώνεις με αυτό. 5, 10, 15, 20 θα τα κλάψω, θα τελειώσω. Τον άλλον όμως μπορώ να τον λυπάμαι για 100 χρόνια. Άρα, αυτή ήταν η εισαγωγή για να δείτε λιγάκι σε ποια κομμάτια του εγκεφάλου σας θα μπω μετά. Okay. Και θα δείτε πως είναι η εγχειρής ανοιχτού μυαλού, όχι ανοιχτής καρδιάς. Σήμερα μόνο μυαλό. Να δείτε και πως γίνεται μια θεραπεία μόνο με εντολές. Βγείτε διάλειμμα και τα λέμε.